όνομα και μια ιδιότητα. Καλημέρα σε όλους. Σταύρος Τρίφων, διευθυντής πνευμονολογίας στην κλινική του ΕΣΥ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στις 9 παρα 10 με φωνάζει η νοσηλεύτρια και η επιμελήτρια ότι ένας ασθενής βρίσκεται στην πόρτα και καίγεται. Ανοίγω την πόρτα και τον βλέπω να καίγεται με τα ρούχα του γεμάτα φωτιά. Παίρνουμε τον πυροσβεστήρα, σβήνω τη φωτιά και τον τραβάω έξω. Ο ασθενής λέει ότι άκουσε ένα μπαμ. Την ώρα που γυρίζω μέσα βλέπω ότι υπάρχει τεράστια φωτιά από τον τοίχο και ένας δεύτερος ασθενής καίγεται στο πρόσωπο και στο σώμα. Με το δεύτερο πυροσβεστήρα σβήνω και προσπαθώ να σβήσω τον ασθενή, αλλά δυστυχώς η παροχή οξυγόνου πυροδοτεί τη φωτιά όλο και περισσότερο. Ενώ καίγεται τον τραβάω έξω και του σβήνω τη φωτιά και ταυτόχρονα ρίχνω με τον πυροσβεστήρα στην παροχή οξυγόνου για να μην γίνει η έκρηξη. Αυτό σημαίνει ότι σβήνει η φωτιά, αλλά υπάρχει μαύρος καπνός ο οποίος βγαίνει σε ποσότητα απίστευτη. Γεμίζει ξαφνικά όλος ο διάδρομος της κλινικής από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Την ίδια στιγμή η επιμελήτρια έχει πάρει τηλέφωνο στη διοίκηση και η ειδικευόμενη έχει πάρει τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Αυτά γίνονται σε 4 με 7 λεπτά. Η τεχνική υπηρεσία έχει έρθει ακριβώς εκείνη την ώρα και κλείνει τις παροχές οξυγόνου για να μην επεκταθεί η φωτιά μέσω του συστήματος στο διπλανό δωμάτιο. Και σταματάει και το ρεύμα. Η συσκότηση δημιουργεί έντονο πανικό σε όλους μας. Με αποτέλεσμα νοσηλευτικό προσωπικό και γιατροί εγκλωβίζονται στα γραφεία τους γιατί ο καπνός πλέον και η συσκότηση είναι απίστευτη. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να δούμε ότι είναι κλειστή η θάλαμη, γιατί η θάλαμη είναι COVID και πράγματι είναι κλειστή, με αποτέλεσμα να προφυλάγονται οι υπόλοιποι ασθενείς από τον καπνό που είναι μέσα στους διαδρόμους. Η πυροσβεστική έχει κληθεί ήδη, έρχεται περίπου 15 με 17 λεπτά μετά και μιλάμε 2-3 φορές με την πυροσβεστική, πέρα από το γεγονός ότι η διοίκηση του νοσοκομείου και η ΔΥΠΕ είχε κληθεί στα 15 λεπτά, το ΕΚΑΒ στα 8 λεπτά. Η πυροσβεστική με ρωτάει από πού να προσεγγίσει. Τους εξηγούμε ποιος το άλλο μου είναι, ότι δεν πρέπει να προσεγγίσουμε από εκεί που ακούν πονές, γιατί είναι ασθενείς, αλλά από την άλλη μεριά που καίγονται οι ασθενείς. Γίνεται όντως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η κατάσβεση. Έρχεται ένας πυροσβέστης με τον πρωτοθετικό με το φως του κινητού μου για να μας βρει, διότι ο θάλαμος δεν μπορεί να δει τίποτα στους διαδρόμους. Βρίσκει το φως του κινητού μου. Βγάζει έξω σε αλυσίδα όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Με μία μάσκα που μου δίνει, παίρνουμε στους θαλάμους για να δούμε τους ασθενείς. Οι ασθενείς έχουν χάσει την παροχή οξυγόνου με αποτέλεσμα να είναι λιθαρρυντικοί. Κάνουμε λοιπόν προσπάθεια εκκαίνωσης, μαζεύονται όλοι οι νοσηλευτές και οι τραυματιοφορείς. Σε περίπου 20 με 22 λεπτά έχει εκκαινωθεί όλη η πτέρυγα, 23 ασθενείς. Και μόλις σβήσει η φωτιά, διαπιστώνουμε ότι ο τρίτος ασθενής που υπήρχε μέσα έχει απασπατωθεί. Ο τρίτος ασθενής, να σας πω ότι ήταν ένας βαριά ασθενής που έπαιρνε πολύ μεγάλη παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα η έκρηξη κυριολεκτικά εξαέρωσε τον ασθενή. Δηλαδή το οξυγόνο είναι. Είναι έκρηξη, δηλαδή το σωστή δεν το επιβεβαιώνω αυτό. Έγινε. Δεν μπορεί να μην γίνει έκρηξη όταν έχει ανάπτυξη οξυγόνου. Η έκρηξη βέβαια, μην φανταστείτε ότι είναι χειροβομβίδα, είναι ένα μπαφ που ακούγεται. Αυτό άκουσε και ο ασθενής όταν σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα και γέμισε το χέρι και αυτό μας χάρηκε. Ο ασθενής, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη παροχή οξυγόνου, έκανε 95 λίτρα οξυγόνου, κυριολεκτικά εξαέρωσε. Τι ηλικία έχει αυτό.